Βρεθήκαμε σήμερα εδώ, αντιπροσωπεία του ΚΚΕ και από την Τομεακή Επιτροπή της Καβάλας, στην αγροτική συγκέντρωση του ποδοφορείου, με τους αγρότες που βρίσκονται για μέρες σε κινητοποιήσεις για τα δίκαια αιτήματά τους, για την αποζημίωση από τις κατασκευές που έχουν πάθει το προηγούμενο διάστημα, για το πολύ αυξημένο κόστος παραγωγής, για τη δυνατότητα που μέχρι αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν έχουν για να καλλιεργήσουν για την επόμενη καλλιεργική περίοδο. Οι αγρότες είναι αγανακτισμένοι, είναι θυμωμένοι με την κυβερνητική τακτική γύρω από τα δίκαια αιτήματά τους. Αυτό που είπαμε εμείς ως ΚΚΕ είναι ότι θα πρέπει να μείνουν ενωμένοι, θα πρέπει να μαζικοποιήσουν τις συγκεντρώσεις τους και τις αγωνιστικές τους κινητοποιήσεις, και βέβαια θα έχουν συμπαραστάτη το ΚΚΕ σε αυτούς τους αγώνες και στα δίκαια αιτήματά τους, έτσι ώστε να καλύψουν το εισόδημα το χαμένο όλου του προηγούμενου διαστήματος, να μπορούν να καλλιεργήσουν και να έχουν ένα εισόδημα πάνω από το κόστος της παραγωγής, και βεβαίως έναν ΕΛΓΑ ο οποίος θα αποζημιώνει στο 100% όλων των καταστροφών που υφίστανται. Τους είπαμε βεβαίως τους αγρότες ότι απέναντί τους έχουν και τους εμποροβιομήχανους, οι οποίοι τους πουλάνε πανάκριβα τα εφόδια τους, αλλά αγοράζουν πάμφινα τη δική τους παραγωγή και πανάκριβα μετά την πουλάνε στους καταναλωτές, σε όλους εμάς. Και όλοι αυτοί βεβαίως έχουν μαζί τους τις κυβερνήσεις, τους νόμους, όλα τα κόμματα που πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία με την κοινή αγροτική της πολιτική θερίζει κυριολεκτικά την φτωχομεσαία αγροτιά. Στους αγώνες των αγροτών το ΚΚΕ θα δώσει όλες τις δυνάμεις και μέσα και έξω από την Βουλή.